Αποφασίσαμε σήμερα να έρθουμε εδώ πέρα, συντονισμένοι με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, δηλαδή θα στήσουμε εδώ πέρα μπλόκο. Αυτό έχουμε αποφασίσει, θα ανακοινώνουμε πότε θα κλείνουμε το δρόμο. Περιμένουμε όμως ότι η κυβέρνηση θα αποφασίσουμε να μιλήσουμε σοβαρά για τον πρωτογενή τομέα επιτέλους, διότι μας ενοχλεί πάρα πολύ η κοροϊδία. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα πληρώσει το ρεύμα, θα επιδοτηθεί 15% ένα μηδαμινό ποσό από τον Μάιο ως το Σεπτέμβριο. Οι κτηνοτρόφοι που έχουμε αρμεκτικά, που έχουμε τις παγκολεκάνες, ρεύμα στα υπόστοιχα αγροτικά ρεύματα, το χειμώνα τι θα κάνουμε, ας πούμε. Το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί στο διπλάσιο, τα πετρέλαια δεν μας δίνουν αφορολόγητο το πετρέλαιο, ενώ τους εφοπλιστές και βιομηχάνους δίνουν. Εμείς παλεύουμε για να ζήσουμε στον τόπο μας, δεν θέλουν να μας αφήσουν να ζήσουμε. Βρισκόμαστε εδώ να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας, η μαχόμενη αγροτιά που παλεύει για να επιβιώσει στο χωράφι, στο χωριό. Είναι γνωστό ότι η κατάσταση τα τελευταία διαχρονικά χρόνια, τελευταία 20ετία, την έχει φέρει σε δραματική κατάσταση. Δυστυχώς το κόστος παραγωγής είναι πάνω από τις τιμές που πουλάνε. Αυτή η πραγματικότητα φέτος είχαμε και την ακαρπία στην ελιά και γενικά σε όλα τα προϊόντα που υπάρχουν στο νησί, τα σπεριδοειδή, τα κάστανα. Γι' αυτό χρειάζεται και κατά τη γνώμη μας τα δίκαια αιτήματα που προβάλλουν εδώ οι μαζικοί φορείς των αγροτών να ικανοποιηθούν από την κυβέρνηση. Νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο ότι σε όλη την Ελλάδα είναι όλη η αγροτιά στον δρόμο, στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη τεράστιες κινητοποιήσεις. Πέρα χρόνια να γίνονται κινητοποιήσεις που δείχνουν ότι αυτές οι πολιτικές κοινή, η αγροτική πολιτική που οδηγεί στους αγρότες. Νομίζω ότι αυτή η πολιτική πρέπει να καταργηθεί, να την παλευτεί και στο τέλος νομίζω ότι ο μαζικός αγώνας των αγροτών συνολικά του λαού γιατί πρέπει να υπάρξει αλληλεγγύη και από τους εργαζόμενους και από τους επαγγελματίες θα δικαιωθεί αυτός ο αγώνας.